Έχουμε το ξεκίνημα, αλλά όχι το πέρασμα από το χωράφι στο εργοστάσιο. Αυτό έρχεται στη συνέχεια. Μπορούμε να το συσχετίσουμε περί τα 1890 με την σταφυλική κρίση, όταν η σταφύλα σταματάει και απελευθερώνεται δυναμικό που έχει μάθει να έχει οικογενειακό εισόδημα εκχρηματισμένο, αναζητεί αλλού αυτό το εισόδημα. Την ίδια περίπου εποχή εμφανίζονται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας βιοτεχνίες, Λαύριο, Πειραιάς, Σύρος, Πάτρα, Βόλος, τα είπαμε όλα. Αυτές ήταν οι πόλεις. Εκεί λοιπόν εμφανίζονται εκχρηματισμένες οικονομίες, βιοτεχνίες, μεταλλεία, διασωρευσία κλπ. Και εκεί πάλι με εποχιακή σχέση, ορισμένο τμήμα το χρόνο, αγρότες επιτελούσαν ρόλο εργάτη για να ξαναγυρίσουν πάλι πίσω. Στο μυαλό τους ήταν ξανά το χωριό. Αυτό έχει σημασία, διότι δεν διαμορφώνει νοοτροπία και λογική εργάτη, όσο το μυαλό σου είναι πίσω στο χωριό. Ωστόσο, σταδιακά, όλο και μεγάλωνε κατά τις πρώτες δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα το δυναμικό εκείνο που αποκτούσε συνείδηση εργάτη και όχι συνείδηση αγρότη. Ολοκληρωτικά το πέρασμα έγινε μετά την υγρασιακή καταστροφή, όταν ένα τεράστιο δυναμικό, αυτό που ήρθε, δεν είχε χωριό να γυρίσει. Άρα έπρεπε να ζήσει με νέους όρους. Είχε δημιουργηθεί πριν οι λιάνσεις, είχαν δημιουργηθεί, αλλά επικυρώθηκε μετά την υγρασιακή καταστροφή η ταυτότητα του εργάτη. Είπα πριν ότι ανάμεσα στην ύπαρξη ιστορικής εργασίας και στην ύπαρξη κινήματος μεσολαβεί μια ορισμένη ανάγνωση. Αν δεν υπάρξει αυτή η ανάγνωση, δεν έχει κίνημα. Εν προκειμένου, η ανάγνωση ήρθε από τους σοσιαλιστές, από την αριστερά. Αναμενόμενο. Είχε προηγηθεί άλλωστε στην Ευρώπη. Είχε συγκροτηθεί η δεύτερη διεθνής το 1889. Και άντληση από τη μαρξιστική θεωρία, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε εμείς. Αν θέλαμε να απλοποιήσουμε εντελώς τη μαρξιστική θεωρία όπως την έλεγαν οι σοσιαλιστές στους εργάτες για να την καταλάβουν, αν θέλαμε να την πούμε όπως την πλέγουν στο καθεμείο, θα λέγαμε το εξής. Η κοινωνία είναι άδικη, διότι υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Εσύ δουλεύεις για τον άνθρωπο. Η κοινωνία πρέπει να είναι δίκη και μπορεί να είναι δίκη. Άρα, περιγράφαμε μια κατάσταση και ένα στόχο. Για να πάμε από εδώ εκεί, δεν θα συμβεί μόνο του, θα συμβεί με τη δράση κάποιου κοινωνικού υποκειμένου. Αυτό το κοινωνικό υποκείμενο είναι οι εργάτες, διότι αυτοί ως εκμεταλλευόμενοι έχουν λόγο να πράξουν μια σειρά κινήσεων προκειμένου να επέλθει η αλλαγή. Άρα, χοντρικά υπήρχαν τρία πράγματα. Μια κατάσταση, ένα στόχος και η μετάβαση από τη μία στην άλλη. Πολύ απλά, με τέτοιους όρους μιλούσαν οι σοσιαλιστές της εποχής τους εργάτες και αυτοί οι σοσιαλιστές άρχισαν να εμφανίζονται με διάφορους τρόπους στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ο και στο δικό μας χώρο, παράλληλα δηλαδή με την εμφάνιση της μεγάλης εργασίας. Αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε έναν από αυτούς, θα ξεχώριζα τον Γεώργιο Σκυρό, γιατρός στη Γερμανία, επηρεασμένος ακριβώς από το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γερμανίας, που ήταν το πρότυπο εκείνη την εποχή, ο οποίος γράφει ένα μικρό βιβλιαράκι του 1907 με τον τίτλο «Το κοινωνικό μας ζήτημα». Προσοχή, το κοινωνικό μας ζήτημα. Ωστότε ένα ζήτημα και ωστότε, το εθνικό ζήτημα, πώς να γίνει η Ελλάδα μεγάλη. Και ξαφνικά έρχεται ένας και λέει, α, εκτός από το εθνικό υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το κοινωνικό ζήτημα. Ότι δηλαδή έχουμε μια αλλαγή στην κοινωνία, μια μεταβολή της κοινωνικής διάρθρωσης, την εμφάνιση μιας νέας κοινωνικής τάξης, η οποία προόριστε να αλλάξει την κοινωνία μας με τη δράση της. Και για να την αλλάξει, θα πρέπει να οργανωθεί, να υπάρχει συλλογική δράση. Έχει σημασία να πιστούν οι άνθρωποι ότι έχει νόημα η συλλογική δράση, γιατί η αυθόρμητη τάση των ανθρώπων δεν είναι συλλογική. Η αυθόρμητη τάση των ανθρώπων στις πιέσεις που δέχονται και τότε οι πιέσεις ήταν εξωφρενικές. Αν δούμε τις συνθήκες εργασίας στις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν 12 με 14 ώρες εργασία, όχι ασφάλεια, όχι προστασία,
ζούσαν σε καταλήματα μέσω όρο 7-8 άτομα ένα δωμάτιο, αγώστιες, πληματίωση θέλησε, μεροκάματα άδεια και πάει λέγοντας. Γυναίκες και παιδιά χωρίς την ανάλογη προστασία και δεν συμμαζεύεται. Συνεπώς, όλα αυτά, οι οικονομικές πιέσεις δηλαδή, δεν μετατρέπονται αυθορμήτως σε συλλογική δράση. Πιο αναμενόμενο είναι να μετατραπούν είτε σε μυρολατρεία, έτσι είναι τα πράγματα τι να κάνουμε, είτε σε ατομικές στρατηγικές επιβίωσης, εγώ ελπίζω να δημορέψω, επινοώντας τρόπους ατομικής διαφυγής, είτε σε ξεσπάσματα ανοργάνωτα, υπήρξαν πολλά τέτοια όπως ξέρετε, όταν συνήθως γινόταν κάποιο εργατικό ατύχημα, σκοτωνόταν κάποιος, τότε υπήρχε ένα ξέσπασμα σαν το εργατήριο που το άφηνε σε απότομα και τυναζόταν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, αλλά αυτά τα ξεσπάσματα προκαλούσαν την επέμβαση σε λίγο του στρατού ή της αστυνομίας, καταστέλλονταν αιματηρά, όπως στη Σέρβο, όπως Κολάβιο, και ξαναγυρνούσαν σε μια άθλια κανονικότητα, αναμένοντας πάλι το επόμενο επεισόδιο. Άρα λοιπόν, αυτές είναι οι αυθόρμητες συμπεριφορές των ανθρώπων. Η συλλογική δράση αντίθετα είναι μια οργανωμένη έλογη συμπεριφορά και έχει μέσα της σκόπο, χρόνο και σχέδιο. Ωστόσο, άρχισε να εμφανίζεται όλο και περισσότερο και είχαμε μια διαρκή εμφάνιση σωματείων από τις αρχές περίπου του 20ου αιώνα και στις δύο πρώτες δεκαετίες ολοένα και περισσότερο ο αριθμός διευρυνόταν. Θα ξέρετε για παράδειγμα ότι το πρώτο εργατικό κέντρο ήταν στο Βόλο, το εργατικό κέντρο Βόλου 1908. Από το 8, πρώτο εργατικό κέντρο του Βόλου, έως το 18 που συλλογείται η ΕΣΕ, μεσολαβεί μια δεκαετία με πληθώρα κάθε χρόνο πολλά και νέα σωματεία. Το 14 μέχρι εδώ είχαμε την επίδραση των σοσιαλιστικών ιδεών που άρχισαν να στρέφουν προς αυτήν την κατεύθυνση τη δράση των εργαζομένων. Δεν φτάνει. Εάν δεν υπάρχει ταυτόχρονα πολιτική ευκαιρία, μπορεί να έχεις μια κοινωνική συνθήκη, μισθωτούς, μπορεί να έχεις μια ανάγνωση, σοσιαλιστική ανάγνωση, δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει η πολιτική ευκαιρία. Σήμερα το καταλαβαίνουμε αυτό, πως ό,τι σχέδιο και αν έχεις, ό,τι κίνημα και αν έχεις, αν δεν έχεις την πολιτική ευκαιρία, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Το καταλαβαίνουμε από τη διαχείριση της κρίσης εννοώ. Ποια ήταν η πολιτική ευκαιρία που οδήγησε στην Γενική Συνομοσπονδία, που για την εποχή ήταν πολύ προχωρημένο σχέδιο. Υπό κανονικές συνθήκες θα περίμενε κανείς τουλάχιστον δύο δεκαετίες αργότερα να εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο. Η πολιτική ευκαιρία την έδωσε ο Βενιζέλος στη δεκαετία 10-20. Ήταν ο Βενιζελισμός της ανόρθωσης, η καλή εποχή του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος μπαίνει και αναμορφώνει την κοινωνία την ελληνική με στόχο, με σχέδιο να την καταστήσει όσο το δυνατόν πιο ευρωπαϊκή. Εξυγχρονισμός. Ένα σχέδιο αντιστοιχό με αυτό που συνήθει. Γι' αυτό και ο Συνήθης τον θεωρούσε πρόβλημα. Πολιτικό και γι' αυτό έδινε το όνομα του παντού στο Ελευθέρω Βενιζέλο και όπου άλλο μπορούσε και στην Αγάματα και μπροστά στην Βουλή. Αλλά εφόσον μπορεί να είσαι μια χώρα ευρωπαϊκή, δεν μπορεί να είσαι μια χώρα που να μην έχει δομές και θεσμούς που ταιριάζουν σε μια βιομηχανική χώρα. Από αυτό το σχέδιό σου, η βιομηχάνηση και ο εκδητικισμός. Συνεπώς, ο Βενιζέλος έκανε αυτό που έκαναν ήδη οι ηγέτες στη Δύση. Δηλαδή, πριν ο κόσμος της εργασίας εκτραπεί σε επαναστατικές κατευθύνσεις, ας βάλω θεσμούς οι οποίοι θα του δώσουν εφόδια και θα πιστοποιήσουν την ύπαρξή του, αλλά ταυτόχρονα θα εμποδίζουν επαναστατικές εξάσεις. Οριοθετώ δηλαδή την κατάσταση θεσμικά. 1914 λοιπόν ψηφίζεται ο πρώτος νόμος για τον συνδικαλισμό. 281, αν θυμάμαι καλά. Κρίσιμη στιγμή, από εκεί και πέρα, για πρώτη φορά ξεχωρίζουν εκεί τα σωματεία,
τα αμοιβώς εργατικά, τα λεγόμενα αλληλοβοήθειας. Ωστότε τα σωματεία ήταν όλοι μαζί εμείς εδώ, αγαπητά και δούλοι, για το καλό της επιχείρησης και το καλό και την προκοπή του τόπου. Εκεί όμως απαγορεύεται αυτή η συνύπαρξη αφεντικών και εργαζομένων, άρα αναγνωρίζεται η εργατική τάξη ως διακριτή που έχει λόγο και νόημα να συγκροτηθεί με δικό της τρόπο. Τελειώνουμε έτσι με τα λεγόμενα κίτρινα σωματεία. Από το 14 μέχρι το 18 ο ρυθμός ανάπτυξης των συνδικάτων πάει γεωμετρικά και το 18 έχουμε περίπου έναν αριθμό απ' έξω από μνήμης, περίπου 300 ομοσπονδίες, σωματεία κλπ. Κλπ. Άρα έχουμε ένα υλικό για να στηθεί μια τριτοβάθμια οργάνωση. Παρόλα αυτά, αυτή η τριτοβάθμια οργάνωση στήθηκε σε μεγάλο βαθμό επειδή αξιοποιήθηκε η ευκαιρία που έγινε το τέλος του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχε αρχίσει το συνέδριο της ειρήνης που μοίραζε κόστη και ωφέλη στους ηττημένους και τους νικητές στο Παρίσι. Ο Βενιζέλος ήθελε να εμφανιστεί και αυτός με πλήρη αντιπροσωπεία όπως εμφανίζονταν όλοι στην Ευρώπη, που κάλυπτε όλο το φάσμα το πολιτικό και το κοινωνικό, γίνανε αντιπροσωπείες, δεν πήγαιναν ηγέτες. Άρα λοιπόν έπρεπε να εμφανίσει και με σοσιαλιστές, όχι μοναχά με αστικά κόμματα και με αντιπροσώπους των σοσιαλιστών και εργατικών κινημάτων. Έτσι λοιπόν με τις ευλογίες και του Βενιζέλου, με πρωτοβουλία των σοσιαλιστών, ο γνωστός Αβραάμ Μπεναρόγια, ο Νίκος Ογιαννιός και οι άλλοι που εκπροσωπούσαν τότε σοσιαλιστικά σωματεία και εργατικά συνδικάτα, ξεφυλίγουν μια δράση που στείλουν ταυτόχρονα η ΓΕΣΕ και Σοσιαλιστικό Κόμμα, με μια εβδομάδα διαφορά. Το πρώτο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το περιβόητο ΣΕΚΕ, μετασχηματίζεται σε ΚΚΕ το 24 και ταυτόχρονα η ΓΕΣΕ στείλει ουσιαστικά από τους ίδιους ανθρώπους. Οι σοσιαλιστές λοιπόν το στείλουν. Εκεί τους είναι η πρωτοβουλία, αλλά με τις ευλογίες του Βενιζέλου και με την ευκαιρία που τους δίνει και το ευρωπαϊκό έδαφος που στείλει η εποχή εκείνη τη στιγμή. Τι έχουμε λοιπόν εδώ, έχουμε την συνύπαρξη μιας κοινωνικής αλλαγής, εμφάνιση μισθωτής εργασίας, μιας ορισμένης ανάγνωσης, οι σοσιαλιστές, και μια πολιτική ευκαιρία που παρέχει ο βενιζελισμός της πρώτης περίοδου.